Πάμε στο Γιάννη Γιαννακάκη, τον πολιτικό αναλυτή, τον συνεργάτη του ITV. Γιάννη Γιαννακάκη, Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Βλάση, καλησπέρα. Μια πολύ δύσκολη μέρα σήμερα. Δεν μπορεί να το χωρέσει το μυαλό μου, δεν μπορεί να το χωρέσει το μυαλό όλων μας αυτό που συνέβη στα Τέμπη, τη τραγωδία στα Τέμπη. Και η τραγωδία δεν έχει κορυφωθεί. Θα κορυφωθεί όταν δούμε τα πρόσωπα των ανθρώπων και των θυμάτων. Γιάννη, θέλω να ακούσω τις δικές σου σκέψεις. Βλάση, δραματικές στιγμές αυτές, ανατριχιαστικές στιγμές και παράλληλα ντροπιαστικές, μας κάνουν να ντρεπόμαστε όλοι για το πώς χειριζόμαστε τα πράγματα στα θέματα της ασφάλειας στο μέσο μαζικής συγκοινωνίας και όχι μόνο, Βλάση. Έτσι, υπάρχει μια προσπάθεια τώρα, μια επιχείρηση, θα το πω καλύτερα, κρεμάστε τον σταθμάρχη. Έτσι. Εντάξει, ο σταθμάρχης ας πάει φυλακή, ας γίνει ό,τι θέλει, αλλά δεν μπορεί ένα λάθος ενός ανθρώπου. Ακριβώς. Που μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή, και εγώ και εσύ και ο καθένας μπορεί να κάνουμε ένα λάθος. Δεν μπορεί ένα λάθος ενός ανθρώπου να οδηγεί σε τραγωδία, να οδηγεί δεκάδες ανθρώπους στο θάνατο. Είναι απίστευτο σε μια τέτοια διαδικασία να μην υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας, που δικλείδες ασφαλείας βάζουμε στους εαυτούς μας για να προφυλαχθούμε από διάφορες, ας το πούμε, παρεξηγήσεις που μπορεί να έχουμε στο μυαλό μας και να κάνουμε λάθος κινήσεις. Δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχει δικλείδα ασφαλείας σε ένα κουμπί που πατάς για να αλλάξει γραμμή ένα τρένο και να μην υπάρχει μια τέτοια δικλείδα ασφαλείας για να μην συγκρουστούν δύο τρένα σε μια γραμμή η οποία υπάρχει και μόνο. Βλάση, αυτά δεν μπορεί να το κατανοήσει το ανθρώπινο μυαλό. Έτσι. Μην ρίχνουμε τις ευθύνες ολοσχερώς. Μπορεί να έχει ένα μέρος της ευθύνης ο σταθμάρχης, αλλά οι ευθύνες ανήκουν στους ηθήνοντες, Βλάση. Έτσι, μαζί σου. Ανήκουν στους ηθήνοντες. Διαχρονικά, πολλά χρόνια τώρα. Πολλά χρόνια τώρα, έτσι. Και διαχρονικά και. Και στον Καραμανλή, και που παραιτήθηκε και καλά έκανε. Υποχρέωσή του ήταν, απόλυτη υποχρέωσή του ήταν να παραιτηθεί. Αλίμονο αν δεν παραιτούνταν. Και σε αυτή την κυβέρνηση και στην προηγούμενη κυβέρνηση. Ακριβώς. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα στην Ελλάδα. Συμβαίνει μία μεγάλη, ας το πούμε, συμφορά όπως έχει συμβεί και στο παρελθόν και ξαφνικά λοιπόν εμείς αρχίζουμε να μιλάμε, ζητάμε ευθύνες και λοιπά, Βλάση. Ειλικρινά θα έλεγα κάτι το οποίο είναι, πώς να το πούμε, αυτονόητο. Όταν υπάρχουν τέτοια γεγονότα ή τέτοια παρολίγο γεγονότα, γιατί καμιά φορά ένα μη ατύχημα αλλά παρολίγο ατύχημα ουσιαστικά σημαίνει ατύχημα. Έτσι, θα έπρεπε ήδη να υπάρχει μια διαδικασία σε συγκεκριμένο χρόνο, πολύ σύντομα, να έχει διασφαλιστεί πλέον η διαδικασία δικλείδας ασφαλείας σε οποιαδήποτε τομέα και αν έχει γίνει αυτό, είτε μιλάμε για τα μέσα συγκοινωνίας, είτε μιλάμε για άλλους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας, και βέβαια να υπάρχει άμεση λογοδοσία και αυταπόδεικτη διαδικασία που να λέει ότι έχουμε κλείσει το θέμα, Βλάση. Αυτά θα έπρεπε να έχουν ορίζοντα, ο οποίος να είναι χρονικός ορίζοντας και να κλείσει. Δεν είναι δυνατόν από το 2000 να υπάρχει σύστημα τέτοιας διασφάλισης και το σύστημα αυτό να έχει παραμείνει στην άκρη, Βλάση, και δόθησαν τα λεφτά. Και δόθησαν τα λεφτά και λέω πάλι επειδή συμμετείχε και η ιδιωτική εταιρεία μέσα και δώσαμε και στην ιδιωτική εταιρεία τους σιδηρόδρομους κλπ. Εγώ θα το ανοίξω λίγο το θέμα. Βέβαια. Βλέπουμε σε όλο τον κόσμο να υπάρχουν δραματικά γεγονότα. Βάζουν τους άλλους να σκοτώνονται σαν τα πρόβατα επισφαγή στην Ουκρανία, άλλοι γκρεμίζονται από τους σεισμούς με ολόκληρα μπλοκ πολυκατοικιών με χιλιάδες ανθρώπους. Να. Έτσι, άλλους τους αφήνουν στη θάλασσα να πνιγούν, εμείς εδώ τους αφήνουμε να σκοτωθούν στα τρένα, Βλάση. Δεν είναι το χρήμα μόνο από το οποίο μπορεί ο κόσμος να βρει την ευχαρίστησή του. Είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής και της αξιοπρέπειας. Οι πολιτικές εξουσίες και οι ηγεσίες ανά τον κόσμο πλέον έχουν χωρίσει τα συμφέροντά τους στην οικονομική ολιγαρχία. Έτσι είναι. Και όταν λέμε οικονομική ολιγαρχία, μιλάμε για ελάχιστους ανθρώπους, ανθρώπους ας πούμε λίγων δεκάδων χιλιάδων, οι οποίοι συγκεντρώνουν απίστευτο πλούτο και οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να επηρεάζουν τις κυβερνήσεις και τους ανθρώπους. Βλάση, είναι απίστευτο αυτό, το είχε ανακοινώσει μια στιγμή ο Ανδρέας Παπανδρέου, αν θυμάμαι καλά, ναι, το 1990, όπου είπε ότι πλέον οι πολιτικοί δεν ασκούν πολιτική, διότι έχουν χωρίσει τα συμφέροντά τους στην οικονομική ολιγαρχία. Στις οικονομικές ελίτ και στις χρηματαγορές και στις αγορές.
Και στις αγορές οι πολιτικές εξουσίες είναι αποδυναμωμένες σε μεγάλο βαθμό και αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα των δημοκρατιών μας. Αυτό είμαι μαζί σου απόλυτα σε αυτό που λες όλη αυτή την ώρα. Το βλέπουμε σε όλα τα μήκη και πλάτη της Φιλίου αυτό, Βλάση. Έτσι είναι, δυστυχώς. Είναι αναμφισβήτητο γεγονός και σε όλα τα επίπεδα της εξουσίας. Δηλαδή από εξουσία μπορεί να βρίσκεται, ας πούμε, στο χωριό, σε μια πόλη, σε μια περιφέρεια, σε ένα κράτος, σε μια ομοσπονδία κρατών κλπ. Υπάρχουν φοβερά τέτοια πράγματα. Δηλαδή κάποτε πρέπει να αρχίσουμε να βλέπουμε τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Και τις δημοκρατίες μας. Κάποτε να αρχίσουμε να βλέπουμε διαφορετικά τις δημοκρατίες του μέλλοντός μας. Και όχι μόνο αυτό. Βλέπουμε τεράστια αναδιανομή του πλούτου. Βλέπουμε τεράστιες για το ίδιο πράγμα μιλάμε. Κοινωνικές ανισότητες. Δεν το παίζουμε τώρα οι εξαντλητικευμένοι αριστεροί κλπ. Με περί ισότητας κλπ. Μιλάμε για το πώς θα κυλήσει η ανθρωπότητα στην επόμενη φάση, Βλάση. Δεν είναι δυνατόν να γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν μπορεί να έχεις συστήματα ασφαλείας τα οποία να μένουν στο σιρτάρι, να έχουν πληρωθεί, να μην κινητοποιούνται ή να μην κινητοποιούνται και οι εταιρείες που θα πρέπει να έχουν την υποχρέωση να τα βάλουν, να μην υποχρεώνεις εταιρείες να έχουν κανόνες διασφάλισης ποιότητας στην ασφάλεια των διαδικασιών. Και εμείς να καθόμαστε και να συζητάμε τώρα περί πολιτικής αφιψηλού, Βλάση. Απίστευτο πράγμα και να λέμε αυτά τα πράγματα και ο κόσμος να σκοτώνεται. Δηλαδή, αν ζήσεις δραματικές στιγμές μεμονωμένα των ανθρώπων αυτών, ή να κλαις και να μην σταματάς να κλαις. Έτσι. Αυτό πιστεύω ότι δεν είναι ένα απλό πράγμα. Δεν μπορεί να μείνουμε μόνο έτσι. Δεν μπορεί να έχουμε τόσο στενό μυαλό, τόσο στενή οπτική, Βλάση, και να λέμε ότι, okay, πού είναι, ποιος είναι ο σταθμάρχης ή ξέρω εγώ η εταιρεία. Κρεμάστε τους και πάμε παρακάτω. Κατάλαβες, δηλαδή δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Κάποτε συμφωνώ θα πρέπει να σοβαρές διαδικασίες. Πρέπει να ξαναδούμε τις κοινωνίες του μέλλοντός μας. Το βάζεις σε ένα ευρύτερο πλαίσιο και το βάζεις ολόσωστα. Εδώ Βλάση, συγγνώμη, συγχωρείς που σε διακόπτω. Μιλάμε με την τεχνητή νοημοσύνη. Προάλλες, εγώ έκατσα και μίλησα με μια μηχανή τεχνητής νοημοσύνης. Ναι. Και μιλάμε λοιπόν με αυτά τα πράγματα παντώντας η τεχνητή νοημοσύνη. Και δεν μπορούμε να έχουμε ασφαλιστική δικλίδα για το αν θα μπουν 2-3 στην ίδια γραμμή. Ποια τέταρτη βιομηχανική επανάσταση και κουραφέξαλα. Τι τέταρτη βιομηχανική. Μιλάμε για 4G και 6G. 4G και 6G. Τεχνητή νοημοσύνη, όπως λες. Έτσι, ψηφιοποίηση. Εγώ έχω δύο τρένα που πάνε στην ίδια γραμμή στις δύο στράγες. Αυτό, δηλαδή, ποιος, πού να το πεις και να το πιστέψουν. Ποιος να το πιστέψει. Αυτό είναι το ασύλληπτο. Αυτό είναι το σοκαριστικό. Ότι πήγαν κρίμα άδικα, εντελώς άδικα. Εντελώς κρίμα αυτά τα παιδιά, αυτοί οι άνθρωποι. Και μέσα σε δραματικές στιγμές, Βλάση. Έτσι, μέσα σε 1300, 1100 και 1300 βαθμούς να καίγονται οι άνθρωποι, όσοι κατάφεραν να επιζήσουν εκείνη τη στιγμή μέσα στα βαγόνια που καίγονταν, κάηκαν μέσα σε δραματικές στιγμές. Βλάση, δηλαδή είναι να σου λέω να τα λες και να κλαις. Εφιαλτικό. Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.